ντροπή για τη χώρα μας και για την κυβέρνηση. Από πρώτη πρώτου φέτος να έχουμε 150.000 περίπου εντολές διακοπής ρευματος. Ναι. Μετά από τόσα χρόνια που έκανε θυσίες ο ελληνικό λαό με τα μνημόνια και να έχει υλοποιηθεί περίπου το 1 τρίτο. Δηλαδή Νομίζω... έχουν κοπεί 50.000 ε... ε, πέρι... ε, ε ναι. περίπου 47.000, αν θυμάμαι καλά, από Πρώτη. Α, πρώτη α, και έχουν βγει εντολές για διακοπή σε 147.000-148.000. Ναι. Αυτό είναι μια πραγματικά, όχι θλιβερή κατάσταση απλά, είναι ανθρωπιστική κρίση. Σκανδαλίδη. Πρέπει να καταλάβετε ακριβώς το μέγεθος του προβλήματος. Μιλάμε για τριπλασιασμό κατά μέσο όρο, έχω κάνει μια έρευνα, για τριπλασιασμό κατά μέσο όρο από τον προηγούμενο λογαριασμό. Πλαφό παγώστε τη λιανική, λιανική. τιμή τη ενέργεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση το επιτρέπει από τη στιγμή που άλλε χώρε πήραν πλαφών στην κρίση, όπω είναι η Πορτογαλία και η Ισπανία. Γιατί η Ελλάδα που έχει τα ίδια ακριβώ προβλήματα με την απολιγνητοποίηση και τα ίδια προβλήματα με, την, με όλη την ιστορία, με την κρίση αυτή που υπάρχει, να μην μπορεί να το κάνει. Και, εν πάση περιπτώσει, πόσε εβδομάδε έχουν περάσει από τότε. Που έχει υποσχεθεί ο Πρωθυπουργό ότι, ότι θα φορολογήσει στο κέρδους. τα μεγάλα, τα υπερκέρδη των επιχειρήσεων. Πού είναι αυτή η φορολόγηση, Ακόμα δεν βρήκε η αρμόδια αρχή το πόσο έχουν κερδοσκοπήσει. Υπάρχει κανεί Έλληνα πολίτη που πιστεύει ότι δεν θυσιάβρισαν αυτέ οι εταιρείε. Μπορείτε, ναι. κύριε Κυριανά, να επιτρέψετε να δώσω τρει συγκεκριμένε απαντήσει. Πρέπει να πούμε τώρα ότι σα πυροβολούν και οι δύο, και ο Σιρίζα και το Τεππάσοκ μαζί. Καλά κάνουν, η δουλειά του είναι ω αντιπολίτευση. Απλά το τι πιστεύει και τι δεν πιστεύει ο κόσμο, αν του λέει η αντιπολίτευση κάθε μέρα το ίδιο ψέμα, μπορεί και να το πιστέψει. Το θέμα, είναι... Το το θέμα είναι τι ισχύει. Λοιπόν, πρώτο ψέμα. Ό,τι αυξήθηκαν οι νέες ναι, ναι. κόβει, κόβει, λέει, η κυβέρνηση το ρεύμα από αυτούς που δεν πληρώνουν την ρήτρα αναπροσαρμογής. Ναι. Ψέμα. Και έχω μπροστά μου και τα στοιχεία από την εποχή που κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουν κόπη λογα... συνδέσεις, λέτε. 2017, 233.000... Διακοπέ ρεύματο. 2018 220.000 διακοπέ ρεύματο. 2019 172.000 διακοπέ ρεύματο. Φέτο είναι 56. Ποιο έκοψε πιο πολύ το ρεύμα, και έχω και την επιστολή τη ΡΑΕ, η οποία ήρθε τον Απρίλιο του 2019 προ όλου του παραγωγού και παρόχους ηλεκτρική ενέργεια. Εδώ μπροστά μου την έχω. <συσχε> η οποία λέει ότι μετά από καταγγελίε καταναλωτών για αυξημένα <συσχε> τιμολόγια, για αυξημένη. Ε, τιμή ενέργεια, θέλω να μα πείτε ακριβώ, λέει στου παρόχου, πώ εφαρμόζεται τη ρήτρα αναπροσαρμογή, η οποία ίσχυε και επί ΣΥΡΙΖΑ, για να ξέρουμε τι λέμε. Έτσι. Δεύτερο ψέμα που λέει ο κ. Σκανδαλίδη ότι η Ισπανία και η Πορτογαλία ε, τα έχουν κάνει όλα καλά κλπ. Η Ισπανία και η Πορτογαλία, σήμερα που μιλάμε, και το Μάρτιο και τον Απρίλιο, είχαν ακριβότερη τιμή Λιανική από την Ελλάδα. Έχει βγει σχετική έκθεση, μόλι βγήκε τον Απρίλιο. Mm -hmm. Η Ελλάδα είναι. Στα 21 ευρώ η κιλοβατόρα. Ναι. Η Ισπανία είναι στα 33 ευρώ. 34 σχεδόν η ναι. κιλοβατόρα. Αυτό τι σημαίνει. Ότι και με τις μειώσεις τις οποίες έχουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαριστικά... έχουν πολύ ακριβότερο ρεύμα από εμά, οι Ισπανοί. Και γιατί συμβαίνει αυτό. Διότι δεν έχουν αγωγό φυσικού αερίου στην Ιβυρική Χερσόνησο. Άρα έχουν ένα ειδικό καθεστώ, έχουν μεγάλη παραγωγή από ανανεώσιμε κλπ. Γιατί και λοιπά. δεν καταργείται τη ρήτρα να προσαρμογήσει όπω σα καλούν, ε, κύριε Κυριανάκη, και γιατί δεν μπαίνει πλαφόν στην τιμή τη Λιανική που είπε ο κύριο Σκανδαλίδη, όπω δήλωσε προχθέ ο κύριο Ανδρούλα. Κύριε Τζούνο, όλα αυτά είναι λίγο απλοϊκέ απαντήσει σε ένα πρόβλημα το οποίο ξεκινά από την έκρηξη τιμών, το δεκαπλασιασμό τιμή στο φυσικό αέριο. Αν δει κανεί την τιμή του φυσικού αερίου τα τελευταία 10 χρόνια, έχω μαζί μου και, τον, ε, και το σχετικό διάγραμμα, αν μπορεί να το δείξει η κάμερα. Mm -hmm. Αυτά, αυτή είναι η τιμή του φυσικού αερίου. Ναι, το ξέρουμε, Τα τελευταία πάει, 10, ναι. χρόνια, 10 ναι. χρόνια. Το βλέπετε. Ναι, ναι. 10 χρόνια ήμασταν εδώ. Από 5 δολάρια στα 20 δολάρια, 25 max. Εδώ έχει πάει στα 225. Ναι. 225. Ποιο λοιπόν, κύριος Κανδαλίδης ή κύριο Πύρτζη, μπορεί να πείσει του Έλληνε πολίτε ότι με κάποιο μαγικό τρόπο θα πληρωθούν yeah. αυτά τα χρήματα για το φυσικό αέριο. Το αντιλαμβάνω... Τη στιγμή που, που μας... η χώρα μα δεν να, παράγει να, φυσικό να, αέριο. <laughs> Τρίτο ψέμα και τελειώνω. Νομίζω ότι καλή λέει, κύριε, έτσι, λέει ο κύριος Κανδαλίδης, ναι. 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 υπερκέρδη. Ναι. Υπερκέρδη. Το λέει ναι. και ο ΣΥΡΙΖΑ και λοιπά. 1,5 ναι. δι υπερκέρδη. Βέβαια, πήγε στη ΡΑΕ ο κύριο ε, Τσίπρα. Βγήκε έξω και είπε: Θα δούμε τελικά τι υπερκέρδη υπάρχουν. Το μάζεψε λίγο. Ναι. Καθόλου Έχει βγει ο ισολογισμό τη ΔΕΗ, ο οποίο παρουσιάζει μετά τα 800 εκατομμύρια που έδωσε σε εκπτώσει και επιδοτήσει. Έχει παρουσιαστεί 18,4 εκατομμύρια ζημιά, όχι υπερκέρδο. Ναι. Έχουν βγει και άλλων δύο μεγάλων εταιριών ιδιωτών, ναι. οι οποίε έχουν επίση ζημιέ, όχι κέρδη, ούτε υπερκέρδη. Μάλιστα. Αν υπάρχουν άλλοι πάροχοι οι οποίοι έχουν υπερκέρδη και αυτά τα υπερκέρδη καλύπτουν τα δισεκατομμύρια τα οποία Μάλιστα. πρέπει να δοθούν στη διαφορά που λέει και ο Σκανδαλίδη, να μα το πει. Μάλιστα. Αλλά να, αν να δεν ισχύει, λοιπόν, να ζητήσει συγγνώμη για τον λαϊκισμό τον οποίο εκπέμπει.